Ένα θέμα που έχει έρθει στο επίκεντρο είναι το γεωθερμικό πεδίο της θλίψης. Τι εξελίξεις έχουμε σε αυτό? Όλοι ξέρουμε ότι το νησί μας είναι πρικισμένο με γεωθερμία. Η γεωθερμία είναι χαμηλής ενθαλπίας, κάτω από 100 βαθμούς, και μέσης και υψηλής ενθαλπίας. Το χαμηλής ενθαλπίας συνήθως χρησιμοποιούνται σαν ιαματικά για το θερμαλισμό. Τέτοια είναι στο Πολυχνίτο, παρά το ότι υπάρχουν και πιο υψηλής θερμοκρασίας υγρά, όπως είναι στα θέρμα του κόλπου Γέρας κτλ. Στη στύψη υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχει ένα γεωθερμικό πεδίο το οποίο έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 100, δηλαδή είναι μέσης έως υψηλής ενθαλπίας. Πριν από πολλά χρόνια η ΔΕΗ είχε κάνει 2 γεωτρήσεις, είχαν βρεθεί μέχρι 105 βαθμοί νερό, δεν μπορέσαν να πάνε παρακάτω, κάπου τα είχαν εγκαταλείψει, κάπου η ΔΕΗ ήταν νεόσμες που ήταν υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα, είχε περάσει ένα διάστημα όπου η ΔΕΗ σκεπτόταν να την κλείσει και να την απορροφήσει, μετά ξαναζωντάνεψε. Έχει ευτυχώς τώρα ένα πολύ δραστήριο διευθύνοντα σύμβουλο. Είχαμε πάει με τον κύριο Βέρο πριν από 6 μήνες. Εντός εισαγωγικών πιέσαμε την κατάσταση να ξεκινήσουν. Γιατί το project αφορά εμάς, τη Μήλο και την Ίσυρο. Στη Μήλο και στην Ίσυρο υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα των νερών. Έχει αέρια, έχει μυρωδιές κτλ. Και οι κάτοικοι δεν τη θέλουν. Εμάς εδώ τα νερά είναι χλωρινοτριούχα, δηλαδή αραιωμένη θάλασσα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και είπαμε, ελάτε εδώ πέρα να κάνουμε ένα επιδεικτικό, ένα πιλωτικό εργοστάσιο και από εκεί και μετά να μπορέσουμε να πείσετε και τους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, από τη μέρα που πήγαμε και μετά, ξεκίνησαν τα εξής. Έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χαρτογράφηση των ρηγμάτων. Έγινε σε συνεργασία, είχε έρθει το ΙΓΜΕ εδώ πέρα, Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, και έκανε διάφορες μετρήσεις. Και τώρα προχθές ήρθαν δύο ανανεώσιμες, δύο στελέχη. Από το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ο αρμόδιος διευθυντής, δύο στελέχη της εταιρείας, η οποία ενδεχομένως θα αναλάβει να υλοποιήσει το έργο, εάν και εφόσον τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων είναι θετικά και των μετρήσεων που γίνονται είναι θετικά. Και επίσης ένας γεωτρυπανιστής που έχει σύμβαση και είναι εξειδικευμένος σε τέτοια θέματα από την Καβάλα. Το project ήταν να αντλήσουν από την κάτω γεώτρηση, δύο γεωτρήσεις η ΔΕΗ, από την κάτω γεώτρηση για 72 ώρες νερό, ώστε να δουν τη στάθμη την επάνω και να δουν και τις θερμοκρασίες. Ευτυχώς ή δυστυχώς, στο 16 ώρες επάνω σταμάτησε να βγαίνει νερό 95 βαθμούς ή 98 που έβγαινε και άρχισε να βγαίνει σκέτος ατμός. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες είναι ακόμα και σε αυτά τα βάθη πάνω από 100 βαθμούς. Και το κοίτασμα ενδεχομένως του νερού είναι εκμεταλλεύσιμο. Εκμεταλλεύσιμο ως προς τι, πώς μπορούμε δηλαδή να το αξιοποιήσουμε? Υπάρχει μία αυτή που λέγεται, είναι ο κύκλος του Ρακίν. Δηλαδή, αντλούμε το νερό το γεωθερμικό, το οποίο ζεσταίνει φρέον, μια ποσότητα φρέων, το οποίο εξαερώνεται και γυρίζει μία τουρμπίνα. Το νερό αυτό μετά κρυώνει, ή μάλλον το φρέον κρυώνει και ξαναγυρίζει πίσω, το δε νερό επανεχέεται σε μια υγιώτρηση ξανά πίσω στη γη. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ανεξάντλητη, δεν τελειώνει ποτέ. Βγάζουμε νερό, βάζουμε νερό. Και αυτό θα παραχθεί ως από τη ΔΕΗ για να δίνει ρεύμα? Ναι, η προοπτική είναι για 4 μέχρι 6 ΜΒ. Αυτό είναι περίπου το 6-7% της ενέργειας που χρειάζεται το νησί. Και ότι είναι μια ενέργεια βάσης, δηλαδή όλο τον χρόνο μπορεί να δίνει, σε αντίθεση με τις ανεμογεννήτρες που δίνουν μόνο όταν έχει αέρα. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε ποιο είναι? Περιμένουμε τώρα να έρθουν ειδικά γεωτρύπανα για να κατεβούν πιο βαθιά. Εάν επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα τα πρώτα, τότε θα αναλάβει η εταιρεία η οποία έχει κάνει σύμβαση με τη ΔΕΗ ανανεώσιμες να το προχωρήσει. Εμείς σαν Δήμος το παρακολουθούμε από κοντά, ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται ζεστά, έχουν ενημερωθεί όλοι οι πρόεδροι της περιοχής εκεί πέρα και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, όλοι το θέλουν να γίνει αυτό, γιατί εκτός από το ότι θα γλιτώσουμε απορριπτά καύσιμα στη ΔΕΗ, θα έχουν και ωφέλεια οι κάτοικοι της γύρω περιοχής, γιατί σίγουρα και ο Δήμος θα ωφεληθεί κάποια χρήματα από όλη αυτή την ιστορία.
σε ό,τι έχει να κάνει με τις θερμές πηγές του πολυθνήτου που έχουν ξεκινήσει να αξιοποιούνται, πού βρισκόμαστε. Μάλιστα. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου για πρώτη φορά έβγαλε, αφού μελέτησε πάρα πολύ τα πράγματα και σε αυτό μπορώ να πω ότι συντόνισε την όλη δουλειά, το Γραφείο Προγραμματισμού δούλευε και εγώ είχα την επαφή με τον Δήμο, συντόνισε την όλη ιστορία. Βγάλαμε μια προκήρυξη ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση. Ήρθαν κάποιες εταιρείες, είδαν ενδιαφέρον και βάσει αυτών του ενδιαφέροντος που υπήρξε, βγάλαμε μια προκήρυξη για να βρούμε τον τελικό ανάδοχο. Το πήρε ο κ. Κούσκος, ο οποίος ενθουσιώδης πολύ, βιαστικά ξεκίνησε και έφτιαξε το κτίριο, πλην όμως για να μπορέσει να λειτουργήσει θέλει το σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ, το οποίο έχει κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες τώρα κυνηγάει ο κ. Κούσκος για να μπορέσει να τις συμπληρώσει και πιστεύω ότι μετά από ένα μήνα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει με νόμιμα. Οπότε αρχές του νέου χρόνου ναι, θα έχουμε ακόμη ένα πιστεύω, δραστικό ναι, κέντρο. Ένα. Το πρώτο. Ναι. Επίσης, μέχρι τέλος του χρόνου ευελπιστούμε ότι θα βγει σε προκήρυξη και η Εφταλού. Η πρώτη φάση εκδήλωση ενδιαφέροντος έγινε, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και τώρα θα προκηρύξουμε για την τελική έβρεση του επενδυτή, ο οποίος θα προχωρήσει να λειτουργήσει και την Εφταλού όπως πρέπει και όχι όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο Δυτικής Λέσβου να αξιοποιηθούν όλες εκείνες οι πηγές, οι θερμαλιστικές? Εντάξει, είναι σημαντικό από την άποψη ότι είναι ένα asset για τον τουρισμό. Αξιοποιείται η γύρω περιοχή, δηλαδή σκεφτείτε στον Πολυχνήτο, εάν υπάρχει αυτή η επισκεψιμότητα την οποία οραματίζεται ο κ. Κούσκος, θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν ένα σωρό κτίρια μέσα στον Πολυχνήτο που μπορούν να αξιοποιηθούν σαν ενοικιαζόμενα. Τα βατερά υπάρχουν ξενοδοχεία που επίσης μπορούν να μένουν κόσμος, αλλά γενικότερα επειδή τα ξένα ταμεία ασφαλιστικά δίνουν πολλά λεφτά για να κάνουν λούσεις οι ασφαλισμένοι, αυτοί μπορούν να το συνδυάσουν την θεραπεία τους με τις διακοπές τους και αυτό το πράγμα θα αυξήσει τον τουρισμό και από εκεί έχει ωφέλη φυσικά ο Δήμος. Το ίδιο ευελπιστούμε για την Εφταλού. Βέβαια στην Εφταλού υπάρχει ήδη ανεπτυγμένο τουριστικό κίνημα, αλλά είναι ένα επιπλέον κράχτης εάν λειτουργήσουν σωστά τα αυτά, όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Λειτουργούσαν. Αλλά εάν ανακαινιστούν και λειτουργήσουν με σύγχρονες τρόπους, θα είναι πολύ καλύτερη και θα αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα στον τόπο. Άλλες συστήες έχουμε στη Δυτική Λέσβο? Έχουμε το Λισβόρι. Στο Λισβόρι ακόμα δεν έχουμε κάποιο ενδιαφέρον. Ας τελειώσουμε την Εφταλού και θα δούμε και το αυτό. Υπάρχει η Παναγιά Κρυφτή, η οποία βέβαια είναι μέσα στη θάλασσα νερά, και υπάρχει και στην Άργενο μια γεωθερμική εστία, την οποία δεν έχει μέχρι σήμερα εξερευνηθεί και αξιοποιηθεί, αλλά σιγά σιγά δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί.